Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Νέα συγκλονιστικά επεισόδια έρχονται στους δέκτες μας και η αντίδραση της Στέλλα στην ομολογία του Μαθίου είναι σοκαριστική, αφού νιώθει εξοργισμένη και εξαπατημένη. Ως στενή φίλη της οικογένειας και δικηγόρος της. Η Στέλλα ξεκαθαρίζει στον Αστέρι ότι δεν πρόκειται να αναλάβει την εκπροσώπηση του Μαθιού, και παρά την προσπάθεια του να την μεταπίσει, νιώθει πια εξαπατημένη και παραμένει ανένδοτη, ενώ δεν θα διστάσει να έρθει σε σύγκρουση με τον πατέρα της, ο οποίος έχει την γνώμη ότι πρέπει να τους βοηθήσει και αυτή τη φορά. Το πόρισμα του πραγματογνώμονα για την δολιοφθορά στο αυτοκίνητο της το Δώρας αφήνει τον Γιώργο εκπληκτό, καθώς δεν μπορεί να καταλάβει ποιος και γιατί, έχει λόγους να θέλει να βγάλει από τη μέση την Θεοδώρα, για την οποία εξακολουθεί να τρέφει αισθήματα. Έτσι ο Γιώργης πεισμώνει και είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει την αλήθεια. Κι όσο η Εύα τελειοποιεί το πλάνο εξόδου της, με το τελειωτικό της χτύπημα την εξόντωση του Μαθιού, ο Γιώργος αποφασίζει να στήσει παγίδα εναντίον της, καθώς υποψιάζεται πως βρίσκεται πίσω από την δολιοφθορά στο αμάξι της Θεοδώρας. Παράλληλα ιδέα της Καλλιόπης να πάρουν ο Τόλης και η Θεοδώρα το μωρό, κάνοντας εικονικό γάμο για να μπορέσουν να το υιοθετήσουν, αρχίζει να υλοποιείται και να αποδίδει καρπούς, καθώς βρίσκει σύμφωνος τόσο τον Τόλη όσο και τους γονείς της, οι οποίοι πιστεύουν πως έτσι θα απαλύνει ο πόνος της κόρης του, που δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Λογαριάζουν όμως χωρίς την Θεοδώρα, τις οποίες την προσοχή τραβάει ο πλέον απρόσμενος άντρας, ο Σωτήρας της ο Τηλέμαχος. Στο μεταξύ μια σοκαριστική αποκάλυψη θα διαλύσει την ηρεμία στο χωριό και θα βάλει μπροστά την αντίστροφη μέτρηση. Παράλληλα η Στέλλα με τον Χρήστο περνούν μια όμορφη βραδιά και έρχονται όλο και πιο κοντά, ενώ η Θεοδώρα αποφασίζει τελικά να δεχτεί την πρόταση να προχωρήσει σε εικονικό γάμο με τον Τόλη, για να κρατήσει το μωρό, ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει στην άκρη τα αισθήματά της για τον Γιώργο. Στο μεταξύ η Εύα θα φύγει από το ξενοδοχείο, όμως η αστυνομία δεν θα το αφήσει έτσι και θα την ψάξει, καθώς είναι αποφασισμένη να την βρει. Ο Παύλος πρέπει να αποφασίσει αν θα βοηθήσει ή όχι την Εύα, την στιγμή που ο Βαγγέλης του δίνει τη λύση, καθώς θα πρέπει να συνεργαστούν για να σταματήσουν το δολοφονικό κρασέντο της. Τον ενημερώνει πως έχει οργανώσει την φυγή της από το νησί, με ένα ιδιωτικό σκάφος από έναν απάνεμο κόλπο, και προορισμό στη Κύπρος. Στο μεταξύ η γιαγιά Ειρήνη αποκαλύπτει στην Καλλιόπη ότι γνωρίζει το μεγάλο μυστικό της και συγχρόνως ο Μαθαίος με τον Αστέρι πηγαίνουν στην θανατηφόρα παγίδα της Εύας. Έτσι η θανατηφόρα επίθεση της Εύας ενάντια στον Μαθαίο και τον Αστέρι συγκλονίζει την Ανοπορία, που βρίσκεται να θρυνεί ακόμη μια τραγική απώλεια. Βρουλάκηδες και σταματάκηδες έρχονται κοντά και ενώνονται μπροστά στο απρόσμενο πένθος. Την ίδια στιγμή η Θεοδώρα βρίσκεται σοκαρισμένη από την απόπειρα εναντίον της. Και τελικά δέχεται την πρόταση του Τόλη προκειμένου να καταφέρει να υιοθετήσει το μωρό που πάντα ήθελε. Ο Παύλος με την συνεργασία του Βαγγέλη καταδίδει την Εύα στις αρχές, και ο Χρήστος καλεί τον Βαγγέλη στο γραφείο του, και αρχίζει να τον πιέζει να του πει τι ακριβώς ξέρει. Έτσι η πραγματική ταυτότητα της Εύας αποκαλύπτεται, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους. Ένας τελευταίος λογαριασμός μένει να κλείσει, ενώ η αλήθεια για τον θάνατο του Ευθύμη αποκαλύπτεται με τραγικό τρόπο. Τώρα όλοι αναρωτιούνται, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον Παύλο, όχι όμως και ο εισαγγελέας, που φαίνεται πως γνώριζε καλά με ποια είχε να κάνει. Ο Παύλος βρίσκεται αντιμέτωπος με την οργή των Βρουλάκηδων, γιατί τους είχε αποκρύψει ότι η Εύα είναι η αδερφή του Ευθύμη. Στο μεταξύ η σύλληψη της Εύας αναστατώνει όλη την Ανοπορία, που σοκαρισμένοι μαθαίνουν την πραγματική της ταυτότητα, και πως η γυναίκα που κυκλοφορούσε ανάμεσά τους ήταν αδιαστακτή, και ήταν η αιτία που σκοτώθηκε ένας αθώος άνθρωπος. Τέλος ο Μαθαίος είναι συντετριμμένος από τον θάνατο του εργάτη, ενώ μια ακόμη αποκάλυψη θα δοκιμάσει για τα καλά τη σχέση του με τη Βασιλική. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.